πήρε και του τάφου του Γέροντα, έφτανα 5 βήματα και γύρισα 15 πίσω. Και έλεγα, Γέροντα, πού να σε αφήσω, πού να φύγω, πού να πάω. Σε Διάκοπη πήρε και σπιθάνω. Τι είναι αυτά που λες, Γέροντα, λέω. Όχι, παιδί μου, εσύ όταν θα έρθει από τη χερμίση, εγώ θα έχω κοιμηθεί, θα έχω βγει στην πύλη. Και έλεγε, όταν θα κοιμηθώ εγώ, λέει, το δεξιό της Πρισάμι, λέει, θα σηκωθώ και θα ευλογώ τα πλήθη, λέει, γύρω γύρω όλα τα πάντα, λέει, τα πλήθη θα ευλογώ και όντως, του ήταν μερικοί που ευλογούσε. Είχα ακουστά για τη Μονή του Σιωδαβίδ, αλλά δεν είχα πάει ποτέ. Περάσαμε τη Μονή του Σιωδαβίδ και εκεί συναντήσαμε τον Άγιο Ιάκωβο. Αυτόν τον Άγιο άνθρωπο που είχαμε ακούσει τόσο πολλά γι' αυτόν και δεν είχαμε γνωρίσει μέχρι τότε ποτέ. Μπαίνοντας μέσα στο μοναστήρι, προσκυνήσαμε στον Άγιο και βλέπουμε τον Άγιο να βγαίνει από την εκκλησία. Λέει, καλώ τα παιδιά, λέει, από πού έρχεστε. Λέει, γέροντα, λέει, είμαστε στη Μονή Γαλατάκη, λέει, σήμερα, λέει, με το δεσπότο που πάμε κάθε χρόνο, μα έκανε αναγνώστε, λέει, και κάναμε και το Γιάννη εδώ αναγνώστε, λέει, με ένα εννοούσε. Αναγνώστε, λέει, και περάσαμε από εδώ να ανάψουμε, λέει, ένα κεράκι στον Γιδεβίδη και να πάμε στα χωριά μα, λέει. Α, λέει, παιδιά μου, λέει, σα εύχομαι να ζήσετε, λέει, καλή ιεροσύνη έχετε, λέει, να ζώσω για ευλογία κάτι που να σα δώσω για ευλογία. Πήγε στο κεράκι τα πάνε και μα έφερε μια εικόνα ο Βάλ του Αγίου Δαβίδ και ένα κουβουσιανάκι. Μα έδωσε, πήγα και εγώ και νωρί και μου λέει, η αδελφέ Ιωάννη λέει αναγνώστα, λέει. Τώρα σε λέμε αναγνώστα, γιατί σε αναγνώστα, λέει. Είσαι εκκλησία, σε μένα εκκλησία τώρα σε λέει. Πάρε αυτή την εικόνα του Αγίου Δαβίδ, λέει, και το αυτό το κουβασινάκι να σε προσφύσω και παρακάλω στον Γιώργο και ό,τι είναι ο Γιώργο θα δείξει το μέλλον τη ζωή σου, λέει. Να ξέρει, λέει. Φύγαμε από το μοναστήρι, μετά εγώ έφυγα τόσο ενθουσιασμένο και τόσο εντύπωση τόσο γέροντα, που δεν με κράτηκε τίποτα. Πήγα στο χωριό και μετά από 4 μέρε θα γύρισα πάλι στο μοναστήρι. Και από τότε αρχίζει η επικοινωνία με το μοναστήρι. Εξομολογούμε στο Γέροντα. Επικοινωνούσα με γράμματα με το Γέροντα. Ο Γέροντας μου έδωσε γράμματα, συμβουλές. Από κάτι συγκεκριμένα υπόγραφε και έλεγε «Προσοχή, υπομονή, υπακοή και προσευχή». «Προσοχή και προσευχή». Με τευχόν, Γέρο Ιάκωβος. «Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων». Και όταν τελείωσα τις σπουδές της σχολής Λαμία, ήθελα μετά να γίνω μοναχός. Και πήγα και στο Γέροντα και του λέω, Γέροντα, τελείωσα τη σχολή τώρα, να γίνω μοναχός, τι λέτε εσείς. Επειδή μου λέγω, που θέλω να γίνω καλόγερος, έτσι μου λέει. Εγώ που θέλω να γίνω καλόγερος, λέει, αδελφέ Ιωάννη αναγνώστα έγινα, λέει. Να ξέρει ότι η καλογύρια δεν είναι μία μέρα και δυο, λέει. Είναι ένα αιώνα ολόκληρο, είναι χρόνια ολόκληρο, λέει. Και έλεγε ο πατριάκο, αχ, αυτό ο Ιωάννη, λέει, ο αναγνώστη έρμο. Τι λέγε, μοναχό, ο διάβολο δεν αφήνει εμεί στο μοναστήρι. Τον βγάζει έξω, τον πάει από εδώ, τον πάει από εκεί, τον περιβαλεύει από εδώ και από εκεί, τον περάζει ο διάβολο. Θα έρθει όμω, έχει ο Θεό, λέει, δείξει ο Θεό. Λέω γέρτα, θα το δει, καλή μοναχό, τι θα κάνω. Λέει, δεν ξέρω, παιδί μου, κάνε προσοχή. Λέω γέρτα, δεν την βλογία να πα στο γυροπέζι στα γενόρο. Πήγαινε επειδή είμαι στο γυροπέζι στα γενόρο, λέει. Και θα σου πω εγώ μερικά πράγματα που στο γυροπέζι, λέει. Και ό,τι σου πει γεροπαίσιο θα μου τα πεις, λέει. Θα σου δώσουν εδώ εις κάτσι γεροπαίσιο, λέει. Αλλά ο γεροπαίσιο μπορεί να μην το πάρει αυτό που θα το δώσει εσύ, να το δώσει εσύ, λέει. Αυτό θα σου πω, λέει. Αλλά εσύ θα πεις να προσκύνεις μέσα στο κελάκι του, λέει. Και να το βάλεις, λέει, σου δίνουν 5.000 δραχμές. Θα τα βάλεις μέσα σε ένα βιβλίο εκεί που διαβάζει. Μην του πεις ότι δώσεις λεφτά, τίποτα, γιατί δεν παίρνει μετά πέσει λεφτά. Αφού πήγα στο γεροπαίσιο με τι 5.000 δραχμές, καλοκαίρι ήταν Ιούλιο μήνα, πήγαμε εκεί. Περιμένουμε που χτυπάγαμε το κοδωνάκι. Πότε μα άγγιβε, ρε. Στην Παναγούδα. Δεν γίνανε, τι γίνεται πέρα, ρε. Και πάμε γύρω-γύρω. Πήγαμε πίσω μεριά που έχει μια πόρτα. Έτσι, με τα σύνορα. Πήγαμε πίσω, ο γύρω πίσω πέρασε την πόρτα. Βρε καλό του, βρε καλό του. Βρε, ελάτε εδώ, βρε. Τι γίνεται, βρε. Βρε, εσένα τι γίνεται, θα σε κάνουμε καλό γύρω. Λέει, τι σκέφτεσαι, ρε. Λέω γέροντα, γι' αυτό έρθα εδώ πέρα, λέω.
Η πρώτη σας επαφή. Η πρώτη επαφή με τον κύριο, κύριο Παΐσιο. Άκουε, εγώ είσαι μεστά βερκάτου. Αλλά έχω πόλεμο με τους δικούς μου. Μου κάνει πολύ πόνο. Άκουσε να σου πω, παιδάκι. Άκουσε να σου πω, λέει. Ας τους δικούς σου να κλάψουν τώρα για ένα-δύο χρόνια, λέει. Να μην κρέσει για όλη τη ζωή, λέει. Και τράβα τώρα που έχει βρει τον πολύ με θησαυρό, λέει. Να μην τον χάσει. Τι είναι σημαίνει με θησαυρό, δεν κατάλαβα. Εννοούσε ο κύριο Άκουε, κύριο Παΐσιο. Λέει, αχ, παιδί μου, λέει, εκείνο είναι καλόγερο, λέει ο Γιώργο Ιάκωβο, λέει, που είναι 40 χρόνια με στο μοναστήρι, λέει. Εγώ είμαι γυρολόγο, λέει. Πα στο Σινάνε, πα στο Σφεγμένο, πα στο εδώ, πα από εκεί, στην Παραγούδα, αλλάζω κελιά, δεν είμαι σταυρό, λέει, που κάτσε αυροκύτερη, αλλά μια ευλογία πάνω, ένα γύριζε εγώ. Αυτό είναι καλόγερο, λέει, αυστηρό, λέει. Ποιο είναι τον Ιάκωβο, λέει, με δύσκολο να φτάσουμε τον Ιάκωβο εμεί. Αφού μου πει διάφορε συμβουλέ και διάφορα πνευματικά, λέει, πάτρε, μην μπέσει με του λογισμού σου, λέει. Ο Χριστό να ξέρει ήταν ξυλοκόπο, λέει. Είχε ένα ξύλο και. Δούλευε ηλικία, ξυλουργό και τα λοιπά, έφυγαν τα λοιπά, λέει, έστειλε και λογισμοί. Θα έντο έστειλε το ένα εργαλείο εδώ, λέει, μία κατσαβή, θα λες, κύριε σου ξέρεις ο πιταπό, θα μπαίνει ο λογισμός, λέει, και αν είναι κακός θα φεύγει από εκεί, λέει. Αν είναι κακός να τον κρατάς μέσα στον Ιβεδόης, θα τον κρατάς μέσα στον λογισμό, λέει. Να έχεις πάντα χρόνο λογισμό, λέει. Λέω να είναι ευλογημένο, λέω γέροντα, λέω, είναι ευλογημένο, λέω, να πάω να προσκυνήσω, λέω, μέσα στο κελάκι σας, λέω, τις είπανε, δεν χρειάζεται για να κοιμώ να πας. Περιγέντο, σε παρακαλώ, να πάω να προσκυνήσω, λέω, άκουσε να σου πει, λέει. Όταν γινόμαστε καλόγεροι, έχουν πολύ ζήλο. Λέει. Κάνουμε μετάνοιες, κάνουμε προσευχές, κάνουμε κουβοσχήνια. Λέει. Μετά λέει, φεύγει το ζήλο, μας αφήνει λέει, ο Θεός. Λέει. Αλλά ο ζήλος ξανά επανέρχεται πάλι. Λέει. Βέψε τις ντομάτες, λέει. Τις πότσε τον καιρό, λέει, γιατί είναι καιρό συνέχεια. Τσάφησε τρεις μέρες. Από τις λέει, ξεράθηκαν τώρα. Λέει. Θα τις πεις και ξαναβγάνε πάλι ντομάτες. Λέει. Δεν χρειάζεται πως και τι δεν χρειάζεται. Λέω, τι να κάνεις μέσα. Λέω, είναι ευλογημένο. Πρέπει να προσκύνεις την Παναγία, λέει, στο Κοτρομούς. Προσκύνεις την Παναγία κάτω του Σιβήρου. Δεν χρειάζεται. Λέω, δεν σα παρακαλώ, βρε τι να κάνει μέσα, είσαι εγωισμό, είσαι και πει δεν είσαι καλόγερο, να μου βάλει τα 5.000 ψώδε ο Πατριάκομο. Λέω, Γιώργο, συγχωρέστε με, πού το ξέρει αυτό. Άκουσε και ένα άκι, παιδί μου, λέει. Κράτα τα 5.000 ψώδε ο Πατριάκομο, λέει. 5.000 δραχμέ τότε, λέει, δεν αυτά. Και τώρα που θα πάει σχολή στη Λαμία, δώσει ένα φτωχό παιδάκι, φάτε κανένα γλυκό, λέει, και κάνει καμιά λιμουσίνη εκεί πέρα σε κανένα φτωχό, λέει, και μπει λέει, τα άστα, λέει. Δεν χρειάζεται, δεν παίρνει λεφτά, λέει. Όταν ακούσει η μάντρουδρα με ω ελάφο, ει την χαρά κυρίου και προσεύχου και ψάλου, γένου ταπεινόφρον και γαλήνο και τον τύπο να περίπτε. Γύρισε στον Πατριάκοβο, πώ θα πέρασε αδελφέ Ιωάννη να γνώσει τη στο Άγιον Όρος, αφού τα πήγε στο εξολόγιο, λέει δεν σου είπαν τίποτε άλλο, λέει. Άλλα γύρω να σα πω κάτι, λέω. Περίμενε να σου πω, αδελφέ μου Ιωάννη. Έτσι μου λέει ο Γιώργος, λέει, πνευματικό τον τρόπο που μιλώ, λέει, παιδί μου, λέει, και με συγχωρείς, λέει, δεν θέλω να κάνω τον Ιωγδίτη, λέει, ούτε λέει, τον Φιλάργυρο, λέει. Τα λεφτά που την πήρε ο Πατήρ Παΐσιος, λέει, και δεν τα κρατήσει, λέει, κράτησε τη σύλληλα, τώρα θα σχολήσει στη Λαμία, λέει, και παιδί έκανε ευλογία, λέει, και γίνεται ψυχή. Λέω, τι είναι αυτά, Γιώργο, πού το ξέρεις αυτό το πράγμα, λέω. Παιδί μου, λέει, άστα, αυτό, δεν συζητά στο πράγμα. Και των οσίων άντων εφαμίδων. Και μετά πήγα στο μοναστήρι, έγινε καλόγερος εκεί. Με έκανε τσέξ Αυγούστου και είπε σαν μοναχό, μάθω στο μοναχό Ιλαρίων, το όνομα Ιλαρίων, της μεταμορφώσεως. Μετά με έκανε μεγαλώσει μοναχό από ένα χρόνο και 5-6 μήνους. Το 91 ο Γέρντος είπε, έκανε πρώτα διάκο τον πατέρα Αλέξιο, τον έκανε παπά και μετά έλεγε να κάνουμε και εσένα τώρα διάκο, λέει. Εγώ τότε που είπε για να με κάνει διάκο ο πατέριάκος, το βράδυ είπε στο δύο μέρες μπροστά, λέει η Λαρίνο, παιδί μου, τώρα θα σε κάνουμε διάκονη. Θα σου διαβάσει μου, διάβασε τη μαρτυρία και τα πάντα κάνω του εξάμεινου του πατέρα κλπ. Λέει, φέρει τα αμφιά σου εδώ λέει, που έχει, τα ρασάκια σου και το κάνει μαύστη, να τα βάλει, να τα ευλογήσω, λέει, που θα φύγει στη Χαλκίδα, λέει, με τον πατέρα Κύριο και τον πατέρα Νικόδη να πάτε για τη χειροτονία σου, λέει, και μετά που θα έρθει, λέει, εγώ μπορώ να έχω φύγει, λέει, έχω κοιμηθεί, λέει. Να σε διάκο, παιδί μου, και σε πεθάνω. Τι είναι αυτά που λε, Γέρντο, λέω. Όχι, παιδί μου, λέει, όταν θα έρθει, λέει, τη χειροτονία, εγώ θα έχω κοιμηθεί, θα έχω φύγει τη στιγμή, λέει. Α το διάκο, πεθάνω. Βάζω εγώ το καλυμά αυτό που παδίσκω. Τότε λέω γιατί έχω μοναχό σου. Πώ να το βάλω από το καλυμά. Πρεβάνω τη βρεβλογημένη και είναι σε παπά. Η διάκοση και εγώ με θέλω πεθάνει. Του βάζω το καλυμά. Τα βλόγια στα ράσια και τη διακονική. Πήγα στο γέλιο μου ξάπλωσα. Πήγαμε στη χειροτονία. Σχαλίδα μήνα μέρα σχαλίδα. Έγινε χειροτονία στα φύλλα. Έγινε 21 Νοεμβρίου στα φύλλα του 91 η χειροτονία. Αυτό έμενε στο μοναστήρι. Ο Γιάννη έμενε στο μοναστήρι με του πατέρε. Λειτουργήσε ένα ημέρα στο κλειστά για πάνω των εισιδίων. Και εμείς όταν είχε γυρίσει 4 ώρα το πρωί, φτάναμε στο μοναστήρι. 4 και 10, τόσο ήταν που φτάσαμε στο μοναστήρι πίσω. Αφού λειτουργήσε και κοινώνησε το πρωί, αφού στη συνέχεια εξομολόγησε κάποια πρόσωπα, έχοντας τη μεγάλη χαρά και την χειροτονία του νέου διακόνου πατρός Ιλαρίωνος, τον οποίον πρόλυγον ορών και αγαπητή να χειροτονήσει ο σεβασμιότος την ενάρτηση μας,
και αναμένοντας από στιγμή σε στιγμή την άφηξή του στο μοναστήρι, άκουσε κάποια στιγμή τη φωνή του. Σηκώθηκε από το κρεβάτι να πάει να τον υποδεχτεί, αλλά αντί για τον διάκονο, υπελέχθη τον ίδιο τον Κύριο, ο οποίος τον καλούσε να πραγματοποιήσει τα δικά του εισόδια στη Βασιλεία των Ουρανών. Χτυπάω να χτυπήσω την πόρτα, γιατί ξεμιλούσε μια κοπέλα από την εκεί πέρα. Χτυπάω την προσκλήτη των διευχών, λέει ανοίξτε, λέει, η θολαρίων, λέει. Ανοίξτε, λέει, η θολαρίων, τον δω. Και μόλις λίγο την πόρτα, να πω μέχρι το κρεβάτι να πέσει και ολάκι εκεί, η διάρκεια σου έψω, έψω γέρο σκατή, τα μάτια θέλει έτσι πεσμένα σκατή, λέω γέρο την ευχή, γέρο την ευλογείτε. Μην ευχή τύπου, βγαίνω όξο πατρική, λέω λέω γέρο, λέω έψω την λυπτήμηση, λέω κάτι συμβαίνει, δεν είναι καλά, λέω. Και ήρθε ο πατρική και το γέρο είχε κοιμηθεί. Και τώρα που γυρίσατε εσεί. Την ώρα που είχε πει να σου πει, διάκο και σφεθάνω. Η μορφή του πώς ήταν εκεί την ώρα που κοιμήθηκε. Ήταν σαν να λείψε έναν άνθρωπο. Έτσι το πρώτο πυλαρό, έτσι κίτρινο, χαροπό. Ζωντανό άνθρωπο. Υπήρχε ο Άγγελος, άγγελο και ο ουράνιο άνθρωπο. Και έλεγε ο Γέρδος, όταν κοιμηθώ, λέει, παρακαλώ τον Άγιο Δαβίδ να με πάρει λέει, όταν βρίσκομαι σε διακόνημα. Λέει. Όχι όταν τρώω, λέει, όταν λειτουργώ, όταν εξομολογώ, όταν είμαι σε κάποιο διακόνημα, να μην παραργώ ο Θεός και δώσω λόγο στο Θεό. Λέει. Και τώρα το φαγητό του Άγιο Δαβίδ τζάμπα εδώ μέσα. Λέει. Να με πάρει κάπου όταν είμαι σε κάποιο διακόνημα. Και όταν είπε, να πάνε στην εξομολόγηση ο Γέρδος. Και κρυμμένου σου, Ιακώβου Ιερμονάχου, αδερφού και σύντροφου γενωμένου, εξόδου ακολουθεί, είχαμε κόσμο πάρα πολύ, ήταν τέσσερα χειρίε. Κόσμο μαζευτήκαν από όλα τα μέρη, τι ρούχε ήταν. Και έλεγε: όταν θα κοιμηθώ εγώ, λέει, το δεξιό του πεισάμε, λέει. Θα σηκωθώ και θα ευλογώ τα πλήθη, λέει, γύρω-γύρω όλα τα πάντα. Λέει. Τα πλήθη θα ευλογεί. Και όντω ήταν οι μερικοί που ευλογούσε. Και από τότε έχουμε τις ευχές του Αγίου και είναι πολύ έντονη η παρουσία του Αγίου μπροστά. Και εγώ δεν το κρύβω, τώρα μπορεί να έφυγε από τον Άγιο Δαβίδ. Και όταν πήγα να χαιρετήσω το μοναστήρι όταν φύγω, είπα στον κύριο ότι αύριο θα φύγω Γέρδα. Και πήγα να χαιρετήσω τον Άγιο Δαβίδ με στην εικόνα στην Εκκλησία. Πήγα την εικόνα, τη χαιρέτησα. Πήγαινα δύο βήματα μπροστά, ένα έκανα πίσω. Όταν πήγα να χαιρετήσω το τάφο του Γέρδα, έφτανα πέντε βήματα και γύρισα 15 πίσω. Και έλεγα Γέρδα, πού να σε φύγω, πού να φύγω, πού να πάω. Και μετά όταν με έκανε ο Δεσπότης ο Βέργης στη Γεία Παπά το 92 στη Λίμνη, την Πέμπτη Κυρίου των Ιστιών, την ώρα που είπε προχείρη τον Ευλαβέστο το διάκονης πρεσβύτερων, μη πει Ιάκωβο. Μη πει Ιάκωβο, προστήπη του γέροντα, του Αγίου Ιακώβου. Καταρχήν ήταν ο γέροντας της αγάπης, ήταν ο γέροντας της ταπεινώσεως, της ελεημοσύνης. Σε έβλεπε και ήξερε τα πάντα, τέλειες, το ιστορικό σου όλα. Συμπερνούσε μια ακτινογραφία της αγάπης. Ήταν ένας μαγνήτης, δηλαδή, μέσα, όπως είναι, ο τομογράφος. Σε έβλεπε και πάντα σε όλα διακριτικά, επειδή με αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό, ή το άλλο που κάνεις δεν είναι σωστό, εκείνο εκεί θες με τρόπο, ή αυτό που κάνει χειρότερο από σένα, για να σε προσεγγίσει, για να σε φέρει κοντά του. Κατάλαβες, πάντα ό,τι έλεγε για σένα, έλεγε ότι εγώ είμαι χειρότερος από σένα, και εγώ έχω κάνει χειρότερα από σένα. Ή που ήταν πάντα. Και έλεγε, να έλεγε συχνά, η πάντα έλεγε, μάθετε μου ότι πράω στιγμή και ταπεινώ στην καρδία. Και βρίσκεται να ψυχή Σίμων. Αυτό έλεγε συνέχεια. Ταπεινώ, να έχουμε ταπείνωση. Λέει. Σήμερα ακόμα δεν έχει ανάγκη λέει, ούτε από φαγητά, ούτε από τρόφιμα, ούτε από γλυκά, ούτε από δόξη τιμέ. Ο άνθρωπο σήμερα έχει ανάγκη από ένα χαμόγελο, από έναν καλό τρόπο και μια καλή αγάπη να δεχτούμε. Αυτό λέει αυτό σήμερα λέει. Κατέβαινε στον νόμο μια φορά που ήμουν στον νόμο μέσα διακονητής
Η τελειώσει η λειτουργία του πρωί και σκούπισε το ιερό. Ακούω τη γέρτη και μπαίνει στον νόμο. Και έμπαινε μέσα. Κύριε Σου Χριστέ, λέισον με. Άγιε Δαβίδ, πρέσβε, υπερημών. Κύριε Σου Χριστέ, λέισον με. Άγιε Δαβίδ, πρέσβε, υπερημών. Όλο κάτι συμβαίνει τώρα εδώ πέρα. Για να δεν του λένε λεφτά. Γιατί είχαμε κόστο, είχε κάποιο θαύμαστα πράγματα. Αλλά εμεί δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Δεν υπέτρεπε ο Θεός ότι ζούσε με έναν άγιο άνθρωπο. Γιατί με καταλάβει ότι θα είχαμε φύγει μέσα. Και πάει μπροστά στην εικόνα του Αγίου Δαβίδ και λέει: Άγιε μου Δαβίδ, λέει. Καλημέρα, λέει. Πριν μισή ώρα, εγώ σε λίγο λειτουργία σε λειτουργία σε σήμερα, σαν στο καντελάκι σου, λέει. Κάναμε τη θεία λειτουργία, λέει. Σε μνημόνευσε, λέει. Θυμίασε, λέει. Είπα το πολιτικό σου, λέει. Τα πάντα, λέει. Σε παρακαλώ, λέει. Κοίτα ένα γράμμα που μου στείλει εδώ από τη Γερμανία, λέει. Και μου γράφει και κάποιον ασθενή που είναι άρρωστο, λέει. Το όνομα είναι Κωνσταντίνο, λέει. Το έχω γράψει. Αυτό με κόκκινο στυλό από κάτω. Το βλέπει τώρα για με Δαβίδ, λέει. Θέλω αυτόν τον άνθρωπο να τον βοηθήσει, λέει. Να σου το κάνει καλά, λέει. Όπως εγώ σε θυμιάτησε, λέει. Και σε λειτουργήσε, να πα αγία με Δαβίδ εκεί πέρα να το κάνει καλά τον άνθρωπο. Ντάνε με να πέφτει ο ιερό, με μεσαίρε σκούπισε, πέφτει το φωτοφαρά. Ποιο είναι μέσα, λέει, στο ιερό. Λέω για το εγώ ήμουν. Τι κάνει, βρέει λαρίων μέσα στο ιερό, παιδί μου, εσύ πρωί πρωί πάλι. Λέω για το σκούπισε, λέω καθένα πέρα. Μα ακόμα δεν τελειώσει με τη σκουπίση, λέει. Λέω τι να κάνει, βρέει πάτρα μου, λέει, πού είναι ο πατέρα Κύριλο, λέει. Λέω για δεν υπέρα στο φούρνο, καθαρίζει λέει, και σκουπίζει, λέει, για να βάλει το πρόσφατο. Δεν είμαι καλά, βρέει πάτρα μου, πήγαμε στο γιατρό, λέει. Και μέσα τα χάπια τη καρδιά για το βηματόδο και βλέπω παρεστήσει, λέει. Μιλάω σε ανθρώπου, λέει. Μιλάω σε εικόνε, μέσα. Δεν είμαι καλά, βρε παιδί. Πε το πατρικό ρόλο, την πέρασε στην κούρη, στο κύλι, λέει. Δεν τα χάπια μάθω και τίποτα, λέει. Δεν είναι πάλι. Πάω το λέω στον πατρικό ρόλο, πήγε ο πατρικό ρόλο, το πει. Δεν μπορεί να τα χάπια, δεν τίποτα. Μετά από 6-7 μέρε, 8, μου λέει γέροντα, πατρε λαρίο, να σε πω κάτι, παιδί μου, λέει. Μη τυχόν πεθάνω καμιά φορά, λέει, και δώσω λόγο στο Θεό, λέει. Για το ψέμα που σου είπε εκείνη τη μέρα που ήρθε, λέει. Και στο νόμο μέσα και σου είπα αυτό το πράγμα, λέει. Ήρθε και είπε στον Άγιο Δαβίδ, λέει. Γι' αυτόν τον ασθενή, λέει. Εγώ έτσι έρχομαι και μιλάμε με τον Άγιο Δαβίδ, λέει. Με την Αγία Παρασκευή, λέει. Με το Θεό Άγιο Ρώσου και λέμε αυτά τα πράγματα, λέει. Και Άγιο μου απαντούν, λέει. Εγώ έτσι μιλάω με πνευματικό τον τρόπο, λέει. Γι' αυτό λέει. Αλλά μην λες τίποτα, λέει αυτό το πράγμα που δεν άλλη. Δεν ήταν τα χάπια, λέει. Προσπαθώ για να τον Χριστό, λέει. Αν πιθάνω καμιά φορά, λέει. Και βρεθεί πνευματικό άνθρωπο και ρωτήσει για μένα πώ ζει αυτό ο Γιώργο Άκοβο. Τι άσκηση έγινε, τότε το πει και προ ωφέλεια πιστών, λέει. Για ωφέλεια πιστών, λέει, και για να δεμοθούν ψυχές, λέει. Όχι από εγωισμό και υπερηφάνεια, λέει. Να κάνουμε μονική επίστρεψη, λέει. Προφθάσομεν το πρόσωπο αυτού, εν εξομολογήσει. Κι άλλη μια φορά πάλι ο Γιώργος ήταν μέσα εκεί στο ναό, μεγάλη Παρασκευή, κάναμε την αποκαθήλωση. Και εκεί που κάναμε την αποκαθήλωση, κατέβασε γύρω στο σώμα του Χριστού και έκρυγε κλάματα. Χριστέ μου, τι έγινε, έκρυγε την δάκρυ εκεί πέρα. Λέει, τι συμβαίνει, λέει ο πατέρα, λέει, τι σε συμβαίνει, πώ έχετε κάνει, μην καρδιά, λέει. Όχι, λέει, παιδί, τίποτα. Και μετά από λίγε μέρε, λέει, εκείνη τη μέρα πατέρα μου, λέει, δεν κατέβησε σώμα ανθρώπινο, δεν κατέβησε αγιογραφημένο σώμα, λέει, έχουμε την αποκαθήλωση από του συντών, λέει, κατέβησε σώμα ανθρώπινο, λέει. Οι δικέ μου φλέβει, τι πάνε να πάνε δικέ του φλέβει, λέει. Και το δικό του αίμα χτυπήσε το δικό μου αίμα πάλι. Γιατί το συντόγιο γεμάτο αίμα τα λέει. Ζει κύριο ο Θεό, λέει. Αυτό δεν έχετε, πρέπει να έχετε πνευματικά μάτια για να δείτε αυτά τα πράγματα και να τα ζήσετε. Αλληλούια. Και μια φορά λειτουργούσαμε στο ιερό μέσα και ένα ιερέα του είχε πει του γέροντα είχε εξομολογηθεί και δεν είπε ένα λογισμό που είχε στο γέροντα, τον απόκριτο λογισμό. Του είχε βάλει διάφορο λογισμό ότι. Ότι πολλές φορές δεν γίνεται σώμα, κοινωνία, σώμα και αίμα. Έτσι, του πέρασε μια περισσότερη του πίστη ο άνθρωπο. Και λέει, αν με το πω στον γέροντα, για να το συγχωρέσω, για το γέροντα άγιο του άνθρωπο, λέει, και δεν μπορεί να λειτουργήσω. Και την ώρα που έλεγε ο γέροντα, πρόσχομαι τα αγία τη Αγή, ο γέροντα κοκκίνησε καλάματα εδώ. Και λέει, ο παπά, λέει, γέροντα, τι έχετε, τι σημαίνει, λέει. Εγώ είμαι δίπλα εκεί, ο νησό, το γενικό ζωηρό. Και λέει, γέροντα, έχω εγώ διάλογο. Πάτερ μου λέει, για την εμπιστία που μου κρύψετε εσεί, λέει, χθε τρογισμό, λέει. Ζει κύριο ο Θεό, λέει. Αν είχατε πνευματικά μάτια, λέει, και βλέπετε τώρα, λέει, το αρτοφόρο πάνω, λέει, και το δισχάριο, λέει, απάνω ακριβώ το εντυπωσιακό είναι γεμάτο αίμα, λέει. Και είναι ανθρώπινο σώμα, λέει. Ζει κύριο ο Θεό, λέει. Και μια φορά ερχόμασταν από τον Αγιάννη το Ρώσο από το μοναστήρι και πήγαμε στην Αθήνα, στο γιατρό, στο κρεμαστινό, τότε στο τον Άρσο. Και περάσαμε τον Αγιάννη το Ρώσο. Και εγώ με τότε μοναχό νέο, δηλαδή πήγαμε στον Αγιάννη το Ρώσο μέσα,
Ο γιώτας λέει: Πάτερ, δεν είμαι καλά, δεν αισθάνομαι καλά. Λέει: Πες στον κύριο Κώστα, τον ταξίτζι που είναι έξω, λέει, να φύγω μετά από μισή ώρα, λέει. Λέει: Γιώτα, δεν ήταν ξανά ευλογημένο. Πήγα τον παγκοσμίο Κώστα, κάθισε εγώ εκεί, λέει: Κάθισε και επένδυσε τον Άγιο, λέει, και θα λες: Κύριε σου Χριστέ, λέει, σαν να γιατί εδώ πρέπει να βρει μόνο. Θα λες την ευχή συνέχεια. Και ο Άγιος θα βλέπει λέει, αυτό που πρέπει. Μετά από μισή ώρα βλέπει τον γιώτα, σηκώθηκε και ρίξε τον γιατρό σου, φύγαμε. Λέει, πάμε, λέει, να φύγουμε. Πήγαμε στην Αθήνα, μείναμε στην 7 το βράδυ, να μην πείσει τον γιατρό και να μην πάλι γύρισε πάλι στο μοναστήριο. Γιατί μια μέρα έμεινε μόνο, δεν έμεινε παραπάνω. Και μετά έχω κάνει 15 μέρε, επειδή εγώ ήμουν στο μαγειρίο και μαγείρεω του φυτό, και αν κάνει φορά δεν έρχονταν ο γιώτα στην τράπεζα να φάει πολύ σπάνια, του πήγαινε στο σπιτάκι το βράδυ, σου λίγο έτσι δύο χορταράκια, λίγο πατάζε γιντέ, για να τσάκι να φάει. Μου λέει μια μέρα, λέει, Πάτερ, λαρίο παιδί μου, να σου πω κάτι, λέει. Εκείνη τη μέρα που περάσαμε για το ρόλο σου, λέει, παιδί μου, λέει, δεν είχα λέει ζαλάδα, λέει, ότι λέει, με πήρε στην καρδιά μου, λέει. Αλλά στα λέω αυτά, λέει, γιατί τώρα ήγει και ο καιρό, εγώ πρέπει να φύγω, λέει. Να τάγεται και πνευματικέ συμβουλέ και να στηρίζετε, λέει. Και αν σε ρωτήσουν πάλι για μένα κάποιο ή για τον Γιώργο Ιάκωβο, τότε θα πει λόγο να αγαθώ. Όχι από εγωισμό και περηφανία, για να στηρίξουν ψυχέ. Και είναι πρέπει να είδε τον Άγιο, τον Άγιο Άνιτο Ρώσο, λέει, τον Άγιο Ρώσο, λέει, η Λαρίνα μου να φυγαίνει από τη Λάρνακα, λέει. Να γυρίζεται στο τζάμ, λέει, και να βγαίνει ο Άγιος ένα παλικάρι για μέτρα, λέει. Και να μου κάνει υπόκριση και μου λέει, περίμενε πατέρα Ιάκωβε, θα γυρίσω σε λίγο, λέει. Κάπου θα πάω και θα γυρίσω. Και έκανε εγώ υπόκριση στον Άγιο, λέει, και έφυγε ο Άγιος, είδε τον Άγιο, λέει. Έφυγε ο Άγιος, λέει. Προχώρησε και έφυγε ο Άγιος, λέει. Έξι Λάρνακα πάλι, προνάγαμε προς Ιάκωβε, ο Άγιος έλειπε μέσα, λέει. Και μετά, λέει, από λίγο έρχεται, λέει, και μου χτυπάει την πλάτη, λέει. Και γυρίζω και λέει, ήρθε, λέει, Πατριάκωβε, λέει. Πες μου, έχεις να μου πεις, λέει. Και εγώ σηκώθηκα, λέει, της που είχα σηκωθεί, λέει. Και είπα στον Άγιο, είπα, ήθελα που είναι προς τον Άγιο, λέει, και φύγει την Αθήνα. Και εδώ πώς έγινε αυτό, πώς γίνεται αυτό. Ας τα πάτε, αυτά είναι πνευματικά θέματα. Μην τα συζητάς αυτά και μην ρωτάς να μάθεις, λέει. Αυτά είναι πνευματικά θέματα, λέει. Μόνο Θεός τουρίζει τα θέματα, λέει. Ότι Θεός μεγάς Κύριος και βασιλές μεγάς. Θα έχουμε την ευχή να πρεσβεύει για μας. Και είναι, να ξέρετε, είναι Άγιος της συγγνώμης και Άγιος της φιλιώσεως. Οτιδήποτε πρόβλημα έχετε, οτιδήποτε πειρασμό έχετε, γιατί έχω περάσει από πειρασμό και δοκιμασίες, παρακαλέστε τον και θα δείτε σε συμφιλιώς αμέσως. Αμέσως είναι ο Άγιος της συμφιλιώσεως, αμέσως συμφιλιώνεται πάντα. Πάντα έλεγε, με συγχωρείτε συγγνώμη, πνευματικό τρόπο, παιδί μου. Στις 50 λέξεις που έλεγε, οι 48 ήταν με συγχωρείτε και συγγνώμη. Και δεν κοιτάει στα μάτια, πάντα κοιτάει έτσι καμένα χέρι. Με συγχωρείτε, παιδί μου, πνευματικό τον τρόπο, να με συγχωρείτε.